Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά είναι, έχουν ο λόγος του Θεού τάξει προβλέψει και για την κατάσταση τη σημερινή και τη θλίψη των ημερών που θα είναι τόσο δύσκολη η σωτηρία λόγω της μεγάλης συγχύσεως και της αποστασίας. Της αποστασίας που θα, ο Κύριος το επισημαίνει αυτό, θα έστε θλίψη μεγάλη, μεγάλη ή ο γέγονε που μη γεννήσετε. Πόποτε. Που μη γεγονε παρχής, που μη γεννήσετε. Και συνέχεια λέει, οι μη υπολογώθησαν οι μέρη εκείνε, που δημία σάρξη, ψυχή εννοεί, θα σωθεί. Δηλαδή θα κινδυνεύουν να χαθούν, όχι υψηλά οι στάμοι, αυτοί θα είναι οι πιο πολλοί, οπωσδήποτε χαμένοι, αλλά και οι πιο ευσεβείς και πιο ταπεινοί και πιο προσεκτικοί και πιο ασκητέ θα διατρέχουν τον κίνδυνο να χαθούν μέσα στο λαβύρινθο της εποχής αυτής. Μα γι' αυτό θα στείλει και τον Ηλία και τον Ενόχ να μας προειδοποιήσει και να μας... Λέει, έστε θλίψη και τότε έστε θλίψη ο γέγονος μου γίνησετε ή μη εκολοβώθησεν η μέρη εκείνη που δε μία σάρξη σώζητο. Διαδέτως εκλεκτούς κολοβωθήσονται οι μέρη εκείνη. Εξηγήστε το αυτό, πατέρα Σένια. Δηλαδή, εάν οι πατέρες έχουν σύμφωνα με τα αριθμούς, τις προφητικούς αριθμούς, έχουν προσδιορίσει ότι η βασιλεία του Αντιχρίστου θα είναι 7 ετής τάχα, ότι θα είναι 3 χρόνια, 3,5 θα φανερωθεί τόσο θαυματουργός και με αγάπη και με αυτά κλπ. Το κολοβωθήσονται τι σημαίνει. Λοιπά. Θα συντομεύσει τον καιρό, τον χρόνο. Δηλαδή, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι θα είναι 3,5 χρόνια θα φανερωθεί ως Άγιος και καλός και θαυματουργός και τα άλλα 3,5 χρόνια θα απεκδεθεί την θυροειδία του. Την αυτή του και θα φανερώσει ολόκληρη την αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, θα κινδυνεύουν οι ψυχές, δεν μπορούν να αγοράζουν, δεν μπορούν να πουλούν γιατί θα επιβάλλει το σύστημα αυτό της σφραγίσματος στο μέτωπο και στο χέρι. Το ηλεκτρονικό χρήμα, ο μία έχουν το θάρρομα, ούτε να αγοράσει και πολύ. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη. Μάλιστα. Και φαίνεται λοιπόν λόγω της που θα κινδυνεύουν να καθούν και οι εκλεκτοί, θα συντομεύσει ο Κύριος. Και αν οι πατέρες της Εκκλησίας είπαν θα είναι 3,5 χρόνια αυτή η βασιλεία του, μπορεί και να το κάνει και ένα χρόνο και πάλι και λιγότερο ακόμα.